Λοιπόν, και φεύγουμε και θα επιστρέψουμε, θα πάμε πάλι στη Γερμανία. Να αφήσω λίγο τον τοσιέ μου και να πάμε να συναντήσουμε τον Θοδωρή Καλοτίνη. Τις τελευταίες ημέρες θα έχετε παρατηρήσει ότι οι απανταχού λάτρεις έτσι και φίλαθλοι του Όφη σε όλο τον κόσμο, μιλάω για την κριτική ομάδα, για την ομάδα του Ηρακλείου, γεύονται ένα καλό ποδόσφαιρο, ένα ωραίο θέμα που προσφέρει η κριτική ομάδα πλέον. Φαίνεται ότι η ομάδα του Όφη έχει εμπνεύσει πολύ κόσμο στο εξωτερικό και θα πάμε να συναντήσουμε τον Θοδωρή Καλοτίνη. Το βλέπουμε εδώ, στα αριστερά της οθόνης όπως βλέπουμε. Θοδωρή, καλησπέρα. Έχεις και παρέα μαζί σου. Καλησπέρα, Λευτέρη. Και πριν συνεχίσεις, με συγχωρείς, θέλω να πω το εξής. Βλέπουν ήδη ο κόσμος και κάτω το σχετικό τίτλο. Μιλάμε για παιδιά, για ανθρώπους οι οποίοι δημιούργησαν τον Όφη Γερμανίας. Λίγο οξύμορο. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Θοδωρή, την καλησπέρα μας από Κρήτη και σε όλη την παρέα εκεί. Καλησπέρα από τη Γερμανία, συγκεκριμένα από το Ludwigshafen. Να ευχηθούμε και εμείς από την πλευρά μας στο κανάλι, στην εκπομπή σου, στους συναδέλφους σου και σε ένα Λευτέρη μία όμορφη και δημιουργική τηλεοπτική σεζόν με επιτυχίες. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς όλοι. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε και μαζί σας, γιατί έχετε και αγώνες μπροστά σας. Και τι εννοώ με αυτό. Δημιουργήσατε λοιπόν ξαφνικά τον Όφη Γερμανίας. Είστε παιδιά τα οποία φύγατε από την Κρήτη, από την Ελλάδα, για ένα καλύτερο μέλλον, αυτό που αναζητούσαν οι περισσότεροι νέοι Έλληνες στην τελική μετανάστευσαν προκειμένου να έχουν ένα καλύτερο μέλλον εργασιακό και οικονομικό. Εσείς ωστόσο, μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, θέλατε να υλοποιήσετε το όραμά σας, το χόμπι σας και να φτιάξετε μια ομάδα την οποία ονομάσατε Όφη και μάλιστα υπάρχει και με επίσημο όνομα Όφη Γερμανίας. Καταρχήν, τα παιδιά εδώ πέρα είναι ο πρόεδρος και του συνδέσμου και της ποδοσφαιρικής ομάδας, ο Βαγγέλης Γούφας, και ο προπονητής της ομάδας μας, ο Ιορδάνης Πεκλιβανίδης, με εμφανίσεις στην Αλφα Εθνική ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Αυτό θέλω να μας πούν μια κουβέντα και τα παιδιά, και πώς είναι η καθημερινότητα και το να ασχολείται κανείς τελικά με το σήμα, με το όνομα της αγαπημένης του ομάδας εκτός συνόρων και μάλιστα να είναι και σε πρωταθλητισμό. Έτσι είναι. Θα θέλαμε να πούμε ότι αυτό μας έχει φτιάξει την καθημερινότητά μας. Όπως ξέρετε, είμαστε μακριά από τις οικογένειές μας. Εργαζόμαστε, ήρθαμε εδώ για να εργαζόμαστε, να δημιουργήσουμε το μέλλον μας. Αλλά η καθημερινή ενασχόληση με την ομάδα μας, με τον Όφη, αυτομάτως μας κάνει να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στην πατρίδα μας. Κάθε Κυριακή αγωνιζόμαστε με τον Όφη Κρέτα και υπομονούμε να πάμε να αλλάξουμε, να πάμε να δούμε τον κανονικό Όφη, τον Όφη Κρήτης. Και η Κυριακή μας είναι γεμάτη και πολύ όμορφη. Θέλω να πάμε και στον προπονητή λίγο. Στον προπονητή, να μας πει πώς είναι τα πράγματα και εύχομαι να έχετε και την ίδια φιλοσοφία με τον Γιώργο Σίμω, τον τωρινό προπονητή του Όφη, ο οποίος νομίζω έχει μετατρέψει τον Όφη σε μια άλλη ομάδα και το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, έτσι. Ναι, σίγουρα. Για μας βέβαια είναι μια αρχή από το μηδέν, μια προσπάθεια από τα παιδιά που έγινε από τη διοίκηση και από μένα αρχικά. Εγώ βασικά δεν είμαι προπονητής, αλλά τώρα έτσι τα έφερε η ζωή και προσπαθώ να βοηθήσω όσο γίνεται τα παιδιά με τις γνώσεις που έχω. Η φιλοσοφία μας είναι φέτος να χτίσουμε κάτι καλό ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί και του χρόνου πάνω σε αυτές τις βάσεις να κάνουμε κάτι καλό ώστε να μπορέσουμε να ανέβουμε σιγά σιγά σκαλοπάτια. Θοδωρή, είσαι από το Ηράκλειο. Έφυγες πριν από περίπου 5-6 χρόνια από ό,τι τα λέγαμε και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Έφυγες από το Ηράκλειο, νομίζω όχι και με τόσες πολλές φιλοδοξίες. Μου είπες μάλιστα ότι ενδεχομένως να επέστρεφες κιόλας, αλλά τελικά σε κέρδισε το όλο κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε εκεί με αφορμή και την ομάδα του Όφη Γερμανίας. Πες μου κάτι, πού είστε τώρα, γιατί ξέρω ότι έχετε δημιουργήσει και ένα δικό σας fan club της ομάδας. Ακριβώς. Από εκεί πέρα, από το Fan Club έγινε η αρχή. Από εκεί πέρα ξεκίνησαν όλα. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, εδώ πέρα που βρισκόμαστε τώρα, στο στέκι μας, στο καφέ Μέλλον που είναι στο Ludwigshafen, με την παρέα, με την συσπήρωση, βρέθηκαν κριτικοί και ομιλίτες από το πουθενά και έτσι
κράτησε αυτό, έδεσε, έγινε, φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο κλίμα και πλέον έχει γίνει, δυστυχώς ή ευτυχώς έχει γίνει, η ζωή μας είναι εδώ πέρα πλέον. Να σας ρωτήσω κάτι, οι αγώνες έχετε κάθε Κυριακή, οσήθιστε δηλαδή σαν πρωτάθλημα, παίζεις και εσύ, συμμετέχεις στην ομάδα ενεργά, Θοδωρή. Εγώ είμαι ο γενικός αρχηγός της ομάδας. Ο γενικός αρχηγός, μάλιστα, νεότατος ναι. Γενικός αρχηγός ομάδας. Ασχολούμαι με πολλά θέματα, τρέχουμε η αλήθεια είναι, αλλά μας αρέσει, το αγαπάμε και είναι πραγματικά κάτι υπέροχο, κάτι δυνατό και γι' αυτό είμαστε και εδώ πέρα που είμαστε αυτή τη στιγμή. Επικοινωνία με την εδώ ομάδα του Όφη έχετε φροντίσει να κρατήσετε κάποια επαφή και αναφέρομαι βεβαίως και στα υπόλοιπα δύο παιδιά τα οποία βρίσκονται στην παρέα μας. Ο πρόεδρος σας τα πει αυτά. Είχαμε μία πρώτη επαφή με τον κύριο Μιλωνάκη, η οποία δεν απέφερε καθούς. Μετά είχα μία προσωπική συνάντηση με τον κύριο Κωνσταντίδη. Μιλήσαμε, αγωνιζόμαστε με μαύρες και άσπρες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, οι οποίες είναι δωρεά από τη ΒΑΕ και τον Ερασιτέχνη Όφη. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε την επικοινωνία με τη ΒΑΕ Όφη. Για μας είναι κίνητρο και είναι ανταμοιβή μόνο να μας υπολογίζει και να επικοινωνεί μαζί μας η ΠΑΕ Όφη είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Μάλιστα. Λοιπόν, προπονητή, θα σου έχω μία πρόταση. Εάν, δεν ξέρω, έχετε τερματοφύλακα στην ομάδα σας? Έχουμε, αλλά... Ψάχνετε? Αυτή την περίοδο ψάχνουμε. Σας έχω μία καλή περίπτωση και μία ταυτόχρονα έκπληξη. Έχω τον Δημήτρη Σωτηρίου κοντά μας. Έχουμε τον τερματοφύλακα της ομάδας του Όφη και θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαιτέρως που κατάφερε να βρει λίγο χρόνο. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Και νομίζω ήταν στενά τα περιθώρια τα χρονικά. Παραμένουν τα παιδιά στη σύνδεση. Θέλεις κάτι να τους πεις, γιατί σίγουρα υπάρχει έτσι το αξιόλογο της υπόθεσης να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από το νησί τους και τελικά να καταφέρνουν στο εξωτερικό να δημιουργούν τη δική τους ομάδα και μάλιστα με το σήμα του Όφη και το όνομα του Όφη. Γιώργο Μίκο, δεν σε ξέχασα. Καλώς ήρθες, καλή σεζόν. Προηγείται ο Δημήτρης. Θέλω να πει ο Δημήτρης κάτι στα παιδιά τα οποία τα βλέπει τώρα, είμαστε σε σύνδεση ακόμα. Είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό που έχουν δημιουργήσει τα παιδιά και είναι άξιο συγχαρητηρίων. Όφη είναι εκτός από μια μεγάλη ομάδα, είναι ιδέα. Και είναι πολύ όμορφο που βλέπουμε τέτοιες προσπάθειες και στο εξωτερικό. Μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα είτε να έρθουν είτε να πάμε εμείς. Και ορίστε και η πρόταση. Ελπίζω να ακούνε τα παιδιά, ο Θοδωρής και οι υπόλοιποι. Εύχομαι να έχουν την υγεία τους και να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή. Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε κάτι και εμείς στον Δημήτρη, αν γίνεται. Βέβαια, μπορείτε να πείτε λίγο σύντομα, γιατί καταλαβαίνετε έχουμε πολύ ζουμί και εδώ στη συζήτηση να πούμε από το χθεσινό μάτσο. Λόγω σε εσάς, παιδιά, και θα κλείσουμε με αυτό. Θέλουμε να ξέρετε και όλοι οι παίκτες του Όφη και όλοι οι άνθρωποι ότι εμείς κάθε Κυριακή σας παρακολουθούμε, σας θαυμάζουμε. Συνεχίστε έτσι, κάντε μας περήφανους και αν δεν τα πούμε τώρα κάποια στιγμή, είτε εμείς να έρθουμε είτε εσείς να έρθετε, να τα πούμε σε κάποιο ευρωπαϊκό μάτς την επόμενη σεζόν. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Προπονητή, τον δεχόμαστε τον Δημήτρη τον Σωτηρίου. Κάποια στιγμή τον δεχόμαστε. Ως ελεύθερο, ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνάντηση, έστω και διαδικτυακά, που είχαμε, παιδιά. Καλή δύναμη, καλή πορεία στην αγωνιστική και να κρατάτε ζεστό το κλίμα και της ομάδας και της παρέας και του κριτικού στοιχείου και του ελληνικού στοιχείου, γιατί ξέρω ότι δεν είναι όλα τα παιδιά από την Κρήτη. Και εμείς εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε στην επόμενή σας επιτυχία, στο επόμενό σας βήμα θα είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, και τους τρεις. Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Καλή τηλεοπτική σεζόν να έχετε. Να είστε καλά.